Καταστροφή αυτή που είπατε, χωρίς κηρυγμένο πόλεμο, ένας πόλεμος που δεν βλέπει τα ερείπια στους δρόμους, αλλά τα βλέπει στην κοινωνία. Το 25% που χάθηκε του ΑΕΠ σήμαινε 50% φτωχοποίηση του ελληνικού λαού όλα αυτά τα χρόνια, και από αυτά σημαίνει ένα 7% του ελληνικού λαού σε ακραία φτώχεια. Ακραία φτώχεια, ακραία παιδική φτώχεια. Επομένως, το να λέμε υποκριτικά ότι ναι, θα δώσουν 760 εκατομμύρια στο νέο προϋπολογισμό για αυτή την ακραία φτώχεια. Για αυτή την ακραία φτώχεια. Αλλά αυτό τι να το κάνεις όταν δεν υπάρχουν δουλειές. Έχω να πω ότι είναι ακριβώς αυτό που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης όταν βρίσκει τα 3 δις και λέει ότι το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης θα το κάνει μετά από 2 χρόνια. Δηλαδή, όπως ακριβώς έδωσαν μέσα σε 5 χρόνια, τυχαία, χωρίς διαφάνεια, χωρίς να ανοίξουν πλατφόρμα με κοινωνικά κριτήρια, αλλά σε όποια ομάδα ήθελαν, 450 εκατομμύρια ξαφνικά προϋπολογικά. Καλά, υπήρχαν όροι και προϋποθέσεις, κύριε Αφωτή. Τα ίδια ακριβώς, κύριε Σκάλκο, έχω φωνά. Έχω ζητήσει στη Βουλή πάρα πολλές φορές να μου πούν τα κριτήρια. Ακούστε με, και τα ξέρω που το δώσουν. Και ρωτάγαμε και αφού λοιπόν κάνανε αυτό, εμείς εγγράψαμε εφέτος για το 2017 760 εκατομμύρια, που ξέρετε ότι ήδη δοκιμάζουμε το σύστημα σε 30 δήμους, ένα σύστημα διαφανές, το οποίο προϋποθέτει την αξιοπρέπεια του πολίτη. Δεν θα πηγαίνει λοιπόν, κυρία Κατσίμη, ο πολίτης από εδώ και ύστερα στο μιλητό, ή στον υπουργό, ή στον περιφερειάρχη, ή στον δήμαρχο, ή στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ισοδηματικά κριτήρια είχαν επιβληθεί. Ακούστε με λοιπόν, κύριε Σκάλκο, επειδή ξέρω ακριβώς τι σας λέω, γιατί υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Πείτε μου, από τα 3 δις που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, το 1 δις είναι για αυτό το ακραίο κομμάτι της φτώχειας το οποίο το ξέρει? Από εκεί το έχει βρει το 1 δις. Και εγώ λέω λοιπόν, ακριβώς γιατί είπε ότι δεν θα εφαρμόσει το ΚΕΑ παρά μετά από 2 χρόνια. Δηλαδή το ελάχιστο εγγυημένο, όπως λέει αυτός, ή το ΚΕΑ όπως λέμε εμείς, για συγκεκριμένους ράγες, τρόπους. Δεν μπορεί να το κόψει. Ελπίζω, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι δεν θα έρθει και ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά αυτό, να περιμένετε την τετραετία για να δούμε στο τέλος, γιατί παρά τις δημοσκοπήσεις, οι ίδιοι οι δημοσκόποι λένε ότι τελευταία στιγμή ο λαός πάντα στην κάλπη αποφασίζει, και έτσι εξηγούν τα τεράστια λάθη. Πάντως, κύριε Φωτίου, αυτό που είπατε πριν πρέπει να το καταγγείλετε, και άμα έχετε στοιχεία ότι πηγαίνανε αυτά τα λεφτά σε αυτούς που θέλανε. Δηλαδή αυτό δεν είπα αυτό ακριβώς. Δεν έχει αποκαλυφθεί, είπα ούτε από ότι δεν άνοιξε πλατφόρμα πανελλαδική. Ότι η δικιά σας είναι πιο διαφανής. Οποία... αυτό είναι πασίγνωστο. Από τα μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση, κυρία Κατσίμη, αυτό είναι πασίγνωστο. Δεν θέλω όμως να μείνω εκεί, διότι τα νούμερα είναι συντριπτικά. Εμένα να μου απαντήσει η Νέα Δημοκρατία σε αυτό που λέω τώρα. Τα 750 εκατομμύρια, 60 που εγγράφουμε εμείς στον προϋπολογισμό, εκείνη τι απαντάει σε αυτό? Θα τα κάνει ή δεν θα τα κάνει? Γιατί εγώ βλέπω ότι από τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης αυτό απουσιάζει. Δώστε μας ένα παράδειγμα τώρα τι γίνεται με τους ανθρώπους που χάνουν το ΕΚΑΣ. Πώς εκείνοι θα καλυφθούν? Για ακούστε από τώρα, την πρώτη, σε αυτό δεν είναι η δουλειά μου αυτή τη στιγμή. Το ξέρω, αλλά, δεν θέλω να χάσω το θέμα για το οποίο έχω έρθει να μιλήσω. Θα το χάσω γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος και το ξέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας τα πείτε. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή αυτό που σχεδιάζουμε στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης έχει 3 σκέλη. Το ένα είναι το επίδομα. Γι' αυτό το ονομάσαμε και κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης και δεν το είπαμε ελάχιστο εγγυημένο. Όχι για να αλλάξουμε όνομα, αλλά γιατί η έμφασή μας είναι στο δεύτερο πυλώνα και στον τρίτο. Ποιος είναι ο δεύτερος πυλώνας? Είναι η διασύνδεση καθενός συμπολίτη μας που θα μπει στο ΚΕΑ με υπηρεσίες. Όπως αυτομάτως όποιος μπαίνει στο ΚΕΑ έχει μέσα από τα κέντρα κοινότητας, όπως είπα, θα πηγαίνει εκεί με αξιοπρέπεια, με το αφημί του. Σαν ΚΕΠ κάτι. Δεν είναι ΚΕΠ τα κέντρα κοινότητας, γιατί στο ΚΕΠ πας και σου εκδίδουν μια προηλυμένη διοικητική πράξη. Στα κέντρα κοινότητας πηγαίνεις και ενημερώνεσαι για όλες τις πολιτικές του κράτους, για όλα σου τα δικαιώματα. Μπορούν να σε βοηθήσουν. Έχεις δικαιώματα ως ευάλωτος πολίτης αυτής της χώρας. Δεν είναι στο σκοτάδι οι ευάλωτοι με εμάς. Εμείς θέλουμε να τους φέρουμε στο φως.
Και αυτό μπορεί να γίνει, κυρία Κατσίμη, εάν υπάρχει αυτό το σύστημα, γι' αυτό έχουμε τον νόμο σε διαβούλευση αυτές τις μέρες, τον Εθνικό Μηχανισμό Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγηση των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής. Και θα πηγαίνει λοιπόν εκεί και θα του λέει ποιες υπηρεσίες του παρέχονται από το κράτος αυτοδικαίως πέραν του επιδόματος. Δηλαδή, αυτομάτως θα έχει πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας και δωρεάν φάρμακα. Αυτομάτως. Όποιος είναι δικαιούχος του ΚΕΑ. Αυτομάτως θα έχει υπηρεσίες σε όλα τα κοινωνικά παντοπολία, φαρμακεία κτλ. Που είναι του ΕΣΠΑ. Και τα οποία τα σχεδιάσαμε με τον κύριο Χαρίτση εφέτος με καλύτερη κατανομή, γιατί ήταν ανισοκατανεμημένα. Αυτομάτως θα έχει διασύνδεση με θέματα παιδείας, διότι ξέρετε, υγεία, παιδεία και κοινωνική προστασία και εργασία, και θα έρθω και στον τρίτο πυλώνα που είναι το πιο σημαντικό της νέας αυτής του ΚΕΑ που κάνουμε. Πρέπει λοιπόν να έχει αυτόματη πρόσβαση στο ΤΕΒΑ, δηλαδή το Ταμείο Απόρων που μοιράζει, όπως ξέρετε, 45 εκατομμύρια το χρόνο, 330 μέχρι το 20, πάλι με διαφάνεια, με 57 κοινωνικές πράξεις που κάναμε σε κάθε νομό, αυτομάτως θα είναι και δικαιούχος του ΤΕΒΑ. Και ούτω καθεξής. Αυτό θα προστίθεται στο επίδομα, κυρία Φωτίου? Προστίθεται. Είναι αυτομάτως υπηρεσίες, γιατί ναι, δεν αρκεί το επίδομα. Τρίτον, όμως. Όχι, να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Άρα δεν θα έχουμε κάποια κριτήρια παρά μόνο ότι μετέχεις στο ΚΕΑ, άρα μπορείς να είσαι αυτοδικαίος και στο. Για να μετάσχεις στο ΚΕΑ, υπάρχει μία. Στο ΚΕΑ υπάρχει μία σειρά κριτηρίων, κύριε Σκάλκο. Διαφανής πλατφόρμα, αν μπείτε σήμερα στο ΚΕΑ program.gr, www. Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Ναι. Αν μπείτε λοιπόν στο ΚΕΑ, θα δείτε με ποιους όρους εσείς, κύριε Σκάλκο, μπορείτε ή δεν μπορείτε να συμμετέχετε. Μπαίνοντας λοιπόν εκεί, έχοντας αυτή την κάλυψη. Μόλις μπει στην πλατφόρμα, η πλατφόρμα είναι εξαιρετικά φιλική και αυτές είναι και επινοήσεις ακριβώς για την αξιοπρέπεια των πολιτών. Μπορεί να το κάνει από το σπίτι του και το έκανε το 50%, γιατί σου λέει τα βήματα. Να. Πρώτο βήμα είναι προσυμπληρωμένη η πλατφόρμα με όλα σου τα δεδομένα, γιατί έχουμε συνδέσει την πλατφόρμα με όλα τα δεδομένα του κράτους και με όλες τις πληροφοριακές πηγές του κράτους, έτσι ξέρουμε και το τάξης, ξέρουμε και το ενεργάνη και το ήλιος, δηλαδή και το στη σύνταξή σου και τα πάντα. Άρα είναι προσυμπληρωμένα όλα αυτά. Αν τώρα σε κάθε βήμα λοιπόν που σου λέει εντάξει, προχωράς το παρακάτω, αν κάτι δεν ταιριάζει με αυτό που ξέρουμε, σου λέει πήγαινε και φέρε ένα χαρτί στα ΚΕΠ ή στο Δήμο που να διορθώνει αυτό. Το τέλος σου λέει είσαι δικαιούχος του ΚΕΑ και θα πάρεις τόσα χρήματα το μήνα ή δεν είσαι δικαιούχος. Αυτό καταλαβαίνετε αμέσως. Ήδη λειτουργεί. Βέβαια. Μάλιστα. Σε 30 δήμους με βάση, και αυτή είναι η μεγάλη καινοτομία που κάναμε, το εισόδημα των 6 τελευταίων μηνών. Δεν κλείνει ποτέ. Σωστό. Έτσι και ανοίξει αυτή η πλατφόρμα, δεν ξανακλείνει. Εσείς, κυρία Κατσίμη, μόλις διαπιστώσετε τους 6 τελευταίους μήνες, έχετε πέσει κάτω από αυτά τα όρια που λέμε, τότε μπαίνετε μέσα. Μπορείτε στην να μας πείτε λίγο για το ΤΕΒΑ, πόσο σας για αφορά το ΤΕΒΑ, αλλά η πλατφόρμα σε οδηγεί στο ΤΕΒΑ ή πρέπει να κάνεις κάτι άλλο? Αυτό θέλω να διευκρινίσω. Το ΤΕΒΑ έτσι κι αλλιώς έχει δική του πλατφόρμα που τρέχει. Ναι. Όμως, τα κριτήρια του ΤΕΒΑ είναι λίγο ψηλότερα από τα κριτήρια του ΚΕΑ. Οπότε αυτοδικαίως, σας είπα και πριν, είσαι εμπεριέχεσαι. Διότι αφού είναι τα ίδια κριτήρια, λίγο εντάξει, πιο ψηλότερα. Τα κριτήρια ποια είναι, δηλαδή, γιατί μπορεί να είναι πολύ ωραία θέματα περιουσίας. 10.000 ανθρώπων. Α, μπράβο. Λοιπόν, σας είπα εξ αρχής ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να σας δώσω τα νούμερα στους 30 δήμους που το εφαρμόζουμε από τον Ιούλιο. Άνοιξε τον Ιούλιο τη 14 Ιουλίου. Ήδη έχουμε πληρώσει 2 μήνες, δηλαδή έχουμε πληρώσει τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, έτσι, στους ωφελούμενους. Αφορά 103.000 στους 30 δήμους. Στους 30 δήμους με πληθυσμό. Σημαντικό το πω. Αν αυτό σας λέει κάτι και αν σας λέω ένα πράγμα, ότι δεν μπορείς λοιπόν να κάνεις πως δεν το βλέπεις και να λες να πετάς την εξέδρα την μπάλα, ναι, αλλά το πρόβλημα είναι η εργασία, θα πω αμέσως ότι το ΚΕΑ συνδέει υποχρεωτικά το 10% του πληθυσμού
που βάζει σε όλη αυτή τη διαδικασία με διαδικασίες έβρεσης, έβρεσης θέσης στην αγορά εργασίας, διότι είμαστε αμέσως συνδεδεμένοι με τον ΟΑΕΔ. Ο κάθε δικαιούχος του ΚΕΑ θα έχει φάκελο στον ΟΑΕΔ, αν ήδη τον έχει ως άνεργος, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι προφανώς το 50% είναι άνεργοι. Το καταλαβαίνετε, κυρία Κατζίνη. Σιγά. Αλλά εδώ... Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι είναι όλοι άνεργοι. Όχι. Που παίρνουν όχι, γιατί έχουμε και αυτούς που απασχολούνται λίγο, κυρία. Μακροχρόνια άνεργοι δεν παίρνουν επίδομα. Από ένα σημείο και έπειτα δεν παίρνει το επίδομα. Έτσι. Όσοι παίρνουν επίδομα ανεργίας δεν είναι μες στο ΚΕΑ. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι που δεν παίρνουν επίδομα ανεργίας. Επομένως είναι στο ΚΕΑ. Το 10% θα μπει στην αγορά εργασίας από αυτούς με εξειδικευμένους φακέλους κτλ. Και με διαδικασίες. Είμαστε σε πλήρη συντονισμό με την κυρία Αντωνοπούλου. Έχουμε προγράμματα και στην Κοινοφελή σήμερα, αλλά και γενικότερα, όπου θα μπορούμε σιγά σιγά όλο αυτό το κομμάτι να το βάζουμε στην αγορά εργασίας, διότι εμείς ξέρουμε πολύ καλά, και όπως λέτε, η προηγούμενη μου εμπειρία στις δομές ήταν, και το σύνθημα που είχαμε ήταν ότι ο λαός δεν θέλει ένα κομμάτι ψωμί ή ένα φαΐ, μια σούπα, αλλά θέλει δουλειά. Αυτό το ξέρουμε, κυρία Κατζίμη. Αλλά όταν έχει φτάσει μια χώρα, εμείς παραλάβαμε μια χώρα με 26% ανεργία, κυρία Κατζίμη. Και σήμερα μπορεί να την έχουμε φτάσει στο 21,4, πολύ ψηλά, για να σκεφτείτε το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και όχι με ακόμα. Τι όρους εργασίας τώρα. Λοιπόν, όλα αυτά ισχύουν. Όλα αυτά ισχύουν. Γι' αυτό κάθε μας σκέψη είναι πώς συνδέεται με την εργασία. Το ίδιο κάναμε στα σχολικά γεύματα. Τα σχολικά γεύματα που φέτος τα επεκτείνουμε σε 30.000 σχολικά γεύματα, από 3.500 που δώσαμε πέρυσι, είναι μια πολιτική πολύ διαφορετική, εκπαιδευτική. Και σε συνεργασία με χορηγούς, έτσι. Πέρυσι σε συνεργασία με χορηγούς. Ναι. Εφέτος με τη χαρά των, των χρημάτων από τις τηλεοπτικές άδειες. Ο Πρωθυπουργός μας δίνει τα χρήματα. Τηλεοπτικές άδειες θα πάνε και για την πρόσληψη 4.000. Βεβαίως. Δηλαδή, αν προσέξετε, τα 80 εκατομμύρια είναι πολλά χρήματα. Μάλιστα. Η πρώτη δόση, κύριε Σκάλκο, είναι πολλά χρήματα. Και αυτά που μπορείς να κάνεις στην κοινωνία, αν έχεις το μυαλό σου συνεχώς στην κοινωνία, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μας δίνει έτσι κι αλλιώς. Μας έδωσε με την έννοια, το εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη, και εμείς είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε 30.000 σχολικά γεύματα στους δήμους που εφαρμόζουμε το ΚΕΑ. Τι κάνουμε εκεί? Εφόσον οι δάσκαλοι και οι γονείς συνενούν, διότι δεν πάμε ποτέ σε σχολεία που δεν υπάρχει συνένεση, εμείς δίνουμε μετά το πέρας του μαθήματος σε όλα τα παιδιά που κάνουν ένα μακρύ σχολικό, ένα μακρύ τραπέζι, ενώνοντας τα θρανία τους, ζεστό γεύμα που μας το σχεδιάζει το γεωπονικό. Ποιος το παρασκευάζει? Κινσέπ, κυρία Κατσίμη. Δηλαδή κοινωνικές επιχειρήσεις, διότι αυτές τις μέρες φέρνουμε το μεγάλο νόμο για την κοινωνική οικονομία στη Βουλή. Αυτές τις εβδομάδες θα ψηφιστεί, όπου εκεί πρημοδοτούμε ακριβώς τις επιχειρήσεις που θα κάνουν άνεργες μητέρες, άνεργοι οικοδόμοι, γιατί θα κάνουμε και κοινωνικά διαμερίσματα από τη μεγάλη περιουσία του δημόσιου. Εμείς ευελπιστούμε να πάρουμε τα διασπαρμένα διαμερίσματα που είναι φτελούς αξίας, αυτή η μεγάλη περιουσία του δημοσίου, να την πάρουμε λοιπόν και να τη βάλουμε στο, για να φτιαχτεί πάλι από Κινσέπ ανέργων μηχανικών, ανέργων οικοδόμων κτλ. Για να στεγάσουμε αστέγους, γιατί βέβαια κάναμε το λεωφορείο, όπως ξέρετε, για τους αστέγους, που έχει μέσα ντους και έχει και τουαλέτες και περνάει σε συγκεκριμένες στάσεις μέσα στην Αθήνα. Και μπορούν ανταποκρίνονται οι άστιγοι σε αυτό. Βεβαίως, κυρία Κατσίμη, και θα σας, μπορούμε να σας πούμε σε ένα-δύο μήνες πόσες χιλιάδες άστιγοι μπήκανε και τα λοιπά. Κυρία Φωτίου, να προλάβουμε μία ερώτηση, σας παρακαλώ, από την αμιγώς πολιτική επικαιρότητα, από το πολιτικό προσκήνιο, διότι παρακολουθούμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι ειδικότερα χθες, να επιμένει στην διεξαγωγή εκλογών, διότι θεωρεί ότι είναι επιζήμια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την πατρίδα. Η απάντηση δική σας είναι ότι καταθέτεται ένα προϋπολογισμό για το 2017 με προσαυξημένους φόρους, ιδίως τους άμεσους, που είναι άδικη.
και πώς θα αντιμετωπίσετε το γεγονός ότι υπάρχει η φορολογική κόπωση, αν και τώρα τα έσοδα του Σεπτεμβρίου πήγανε καλύτερα από το αναμενόμενο. Καταρχήν, πριν πω αυτό, θέλω μία παρατήρηση ακόμα. Εμείς αυτό τον καιρό, και θα το παρακολουθήσετε κύριε Σκάρκο, φέρνουμε μία μεγάλη νομοθετικές, επάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες από το δικό μας Υπουργείο. Αυτό ήταν ένα κράτος μέχρι σήμερα πρόνοιας, το οποίο ήταν επιδοματικό, με πολύ περίεργο τρόπο επιδοματικό, ναι. Ιδρυματικό, ιδρύματα, 1200 με 2000 ιδρύματα ιδιωτικά, σκοτεινή, γκρίζα ζώνη κατά την άποψή μου εν πωλής, που θα την και 63 δημόσια. Ναι, με τα οποία... λαχενά προχωράει το πράγμα. Βεβαίως, θα πω και για αυτό. Γιατί το έχουμε κάνει τόσες πολλές φορές. Ωραία. Θέμα. Θα σας πω και για τα λαχενά. Πολύ γρήγορα, μόνο γιατί βλέπετε τελειώνω. Όμως που στο τέλος δεν μπορώ να πω αυτά μπορείτε, που κάνει μπορείτε, αυτή μπορείτε, λοιπόν, καλά, πώς... είστε ικανότατη. Το είπατε τώρα. Οπότε κύριε Σκάλκο, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι θέτα εμείς να κάνουμε. Θα φέρουμε το μεγάλο νόμο πλαίσιο που θα ρυθμίσει αυτό το ιδρυματικό, θα επαναρρυθμίσει για πρώτη φορά, ναι. Στην, από τότε που ιδρύθηκε υπάρχει πολυνομία. Εγώ χρησιμοποιώ νόμο του 1914 για να κάνω κάτι, γιατί δεν μπορώ να το κάνω αλλιώς. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα νέο νόμο πλαίσιο, ο οποίος θα είναι δικαιωματικός. Τα δικαιώματα μας ενδιαφέρει των ευάλωτων ανθρώπων. Τα δικαιώματά τους. Με αξιοπρέπεια. Θα αποδώσουμε ξανά την αξιοπρέπεια στον άνθρωπο που έχει πληγεί από την κρίση. Θα έχει τρία επίπεδα. Το πρώτο θα είναι το πρωτοβάθμιο σύστημα που θα είναι ανοιχτές δομές, όπως είναι οι δομές φτώχειας, τα κοινωνικά παντοπολία κτλ. Και επιδόματα, καλή ώρα το ΚΕΑ. Ναι. Το δεύτερο βάθμιο, το οποίο θα είναι τα ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά, με διαφάνεια όλοι και κοινοί κανόνες. Και το τρίτο θα είναι η αποϊδρυματοποίηση, ερχόμαστε στα λαχενά. Άρα και σε αυτά τα τρία επίπεδα, όπως καταλαβαίνετε, εμείς ψηφίζουμε αυτές τις μέρες. Έχουμε σε διαβούλευση βάλει το νόμο για τον Εθνικό Μηχανισμό Παρακολούθησης κτλ. Τι είναι αυτό? 254 δήμοι. Θα έχουν ένα front desk στην πραγματικότητα, τα κοινωνικά κέντρα που μου λέτε τι είναι, με ενιαία πλατφόρμα μπροστά τους. Πας εσύ, κυρία Κατσίμη. Λες το αφημί. Αμέσως ο υπάλληλος βλέπει τι έχεις πάρει από παροχές και τι ακόμη μπορείς να πάρεις. Mm. Και σε ενημερώνει. Και τις καλύψεις που μπορεί να έχεις. Το ίδιο έχουμε στις περιφέρειες, την ίδια πλατφόρμα, online. Την ίδια μέσα στο Υπουργείο. Έτσι, κυρία Κατσίμη, κάθε μέρα εμείς παρακολουθούμε σε όλη την Ελλάδα πόσοι πολίτες, συμπολίτες μας πήγαν, πώς εξυπηρετήθηκαν. Mm-hmm. Κόβουμε τις πελατειακές σχέσεις, γιατί δεν θέλουμε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει πελατειακές σχέσεις.